Θα έρθουμε τώρα στο θέμα των τιμών ρεύματος, το οποίο απασχολεί τους την κάθε οικογένεια. Θα έρθουμε στις τελευταίες πληροφορίες που αφορούν τις τιμές Αυγούστου, γιατί γίνεται με τις διαδικασίες επιδοτήσεων των τιμολογίων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακός επιθεωρητής, με τον οποίο επικοινωνούμε συχνά, ζητώντας του πληροφορίες για το θέμα αυτό, το οποίο είναι ένας βραχνάς των προϋπολογισμών των ελληνικών οικογενειών. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Φαντάζομαι δεν έχουν έρθει ακόμα τα στοιχεία που αφορούν τις τιμές Αυγούστου, έτσι δεν είναι? Θα ανακοινωθούν 2 Αυγούστου, δηλαδή με το που θα ανακοινώσουν οι υπάροχοι τις τιμές στα τιμολόγια τους, αμέσως η κυβέρνηση, το επιτελείο του κυρίου Σκυλακάκη, θα ορίσει και την τιμή της επιδότησης στην κιλοβατόρα. Ποιες είναι οι πληροφορίες που μπορούμε να μεταδώσουμε αυτή τη στιγμή, εάν αναμένεται να συνεχιστεί αυτή η ανωδική τάση που βλέπουμε όλο το καλοκαίρι, αν υπάρχει κάποιος λόγος να αισιοδοξούμε για κάτι διαφορετικό? Καταρχήν, σήμερα, τέλος Ιουλίου, η τιμή εκαθάρισης της χοντρικής αγοράς του ρεύματος έκλεισε στα 135,18 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα. Μία αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα γύρω στο 36 περίπου με 37%. Μένει να δούμε αν οι πάροχοι τελικά θα μετακυλήσουν όλη την αύξηση αυτή στα τιμολόγια της λιανικής ή ένα ποσοστό μεγάλο ή μικρό θα δούμε, θα το απορροφήσουν προκειμένου τα τιμολόγια να έχουν μια σχετικά μικρότερη άνοδο από αυτή που θα περίμενε κάποιος σε ένα ακραίο και δυσμενές σενάριο. Δεν υπάρχει κάποια συμβατική υποχρέωση των παρόχων να απορροφήσουν κάποιο ποσοστό? Έχει να κάνει την αγορά αυτό μόνο, έτσι? Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 εταιρείες οι οποίες έχουν ανακοινώσει, 2 ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ανακοινώσει ότι θα κρατήσουν τις ίδιες τιμές με τις τιμές του Ιουλίου. Αυτές οι εταιρείες στο πράσινο τιμολόγιο ήταν η μία 15,99 λεπτά και η άλλη 16,65. Δηλαδή γύρω στα 16 λεπτά. Οπότε αυτοί θα κρατήσουν αυτές τις τιμές. Εκτιμώ ότι η ΔΕΗ, που είναι ο μεγάλος πάροχος, το 13,55 θα φτάσει και αυτό γύρω στα 16 με 16,5 λεπτά περίπου η τιμή στο πράσινο. Διότι ξέρουν το 85% αυτές οι τρεις εταιρείες διαμορφώνουν το 85% της αγοράς. Ναι. Ξέρουν ότι επειδή θα υπάρξει μια επιδότηση της τάξης των 1,5 λεπτών, 2, δεν ξέρω, κάπου εκεί θα είναι πάντως η επιδότηση, θα φτάσουν γύρω στα 15 λεπτά, 14,5 με 15 λεπτά. Άρα αυτό φαίνεται. Όμως δεν σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες θα ακολουθήσουν αυτή την πολιτική συγκράτηση, σας το λέγαμε, ας το πούμε. Διότι, ξέρετε, υπάρχουν εταιρείες που είχαν και πάνω από 18 και 19 λεπτά τον προηγούμενο μήνα. Δεν ξέρω, μένει να δούμε από την Παρασκευή πώς θα διαμορφωθεί το τιμολογιακό. Είπατε ότι ο κύριος Σκυλακάκης στο Υπουργείο του θα ανακοινώσουν στη συνέχεια το ποσοστό της επιδότησης. Ποια στοιχεία μπορούμε να δώσουμε για την παρέμβαση της πολιτείας σήμερα? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν η τροπολογία κατατέθηκε χθες το βράδυ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που προβλέπει 10 ευρώ την μεγαβατόρα για τους παραγωγούς, ένα τέλος δηλαδή που καίνε φυσικό αέριο προκειμένου να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Εγώ με ένα πρόχειρο υπολογισμό που έχω κάνει, ο Ιούλιος κλείνει με μία παραγωγή ρεύματος γύρω στα 4,8 τεραβατόρες ή αλλιώς 4,8 εκατομμύρια μεγαβατόρες με 10 ευρώ περίπου, μάλλον όχι τόσο, είναι η συνολική παραγωγή. Από αυτό το 40% αντιστοιχεί στην παραγωγή ρεύματος με φυσικό αέριο που είναι γύρω στο 1.700.000 και 1.800 περίπου με μονάδες φυσικού αερίου. Με 10 ευρώ την μεγαβατόρα βγαίνει γύρω στα 17 εκατομμύρια. Επί 2 Ιούλιο και Αύγουστο 34 εκατομμύρια. Εάν διαιρέσουμε τα 34 εκατομμύρια που είναι ο κουμπαράς που θα μαζευτούν αυτά τα έσοδα από την φορολόγηση των παραγωγών ρεύματος που καίνε φυσικό αέριο, με το 5 εκατομμύρια κάπου εκεί είναι 5.200-5.300, νομίζω ότι βγαίνει ένα όφελος γύρω στα 7 με 8 ευρώ για κάθε λογαριασμό του ρεύματος, που αν τα διαιρέσουμε με τις 500 κιλοβατόρες, η επιδότηση βγαίνει γύρω στο 1,5-1,6 λεπτά. Δηλαδή ο κουμπαράς αντέχει μέχρι 1,5
λεπτά 1,6 για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες πάντα συζητάμε, έτσι. Ναι. Μένει βέβαια όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη. Στην πράξη. Είναι πρόχειροι υπολογισμοί, δικοί μου, ας πούμε. Απλά το Υπουργείο έχει θέσει ένα στόχο να μην υπερβούν τα 15 λεπτά με την επιδότηση ή τιμή στα τιμολόγια της Λιανικής. Θα το δούμε αυτό. Αν έτσι θα τηρηθεί ή όχι. Την ίδια στιγμή, και αυτό είναι σχεδόν πολιτικό, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πριν από 2 ημέρες με την Πρόεδρο Δημοκρατίας να λέει ότι δεν πρέπει ο καταναλωτής να πληρώνει τα υπερκέρδη των εταιριών ρεύματος. Πού σταματά η αύξηση, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί στο διεθνές προσκήνιο και πού ξεκινά το υπερκέρδος των εταιριών αυτών. Και μια συμπληρωματική ερώτηση, τελικά οι Έλληνες πληρώνουμε ακριβότερο ρεύμα από τις άλλες χώρες? Υπάρχει αντικειμενικό νούμερο το οποίο το αποδεικνύει αυτό? Ναι. Καταρχήν ο κύριος Πρωθυπουργός χθες προχθές είπε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, ότι διαπιστώσαμε ουρανοκατέβατα κέρδη από τους παραγωγούς. Εμείς θα επιβάλλουμε το ειδικό τέλος στο μονάσπρο και ένα φυσικό αέριο και τα λεφτά που θα συγκεντρωθούν θα επιδοτήσουμε τους καταναλωτές. Λοιπόν, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα και μπορώ να σας πω γιατί δεν είναι έτσι. Ναι, πρώτον. Λοιπόν, καταρχήν ουρανοκατέβατα κέρδη δεν δημιουργήθηκαν τις τελευταίες μέρες. Τα ουρανοκατέβατα κέρδη δημιουργούνται από το 2022 και μετά, συνέχεια. Δεν έχουν σταματήσει διότι το μοντέλο τιμολόγησης της τιμής του ρεύματος έχει τέτοιες δομικές τρευλώσεις που το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας. Όταν αποζημιώνονται όλη η παραγωγή ανεξάρτητα ποια τεχνολογία χρησιμοποιούν για να παράγουν ρεύμα με την ακριβότερη προσφορά του παραγωγού που καίει φυσικό αέριο, αυτομάτως η διαφορά αυτή είναι χρήματα τα οποία μπαίνουν στην τσέπη του κάθε ενός παραγωγού. Mm. Άρα λοιπόν αυτό όσο υπάρχει και όσο ισχύει στη χώρα μας, πάντα θα δημιουργεί υπερκέρδη. Άρα δεν έγιναν μόνο τις τελευταίες μέρες, απλά τα υπερκέρδη είναι πολύ υψηλότερα όταν ανεβαίνουν οι τιμές της χοντρικής ανάλογα 8 με 9 το βράδυ, 9 με 10, 10 με 11 κτλ. Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι η επιβολή φόρου θα την πάρει ουσιαστικά από τη μία τσέπη ενός παραγωγού και θα την επιστρέψει στην άλλη τσέπη του παραγωγού μέσω της επιδότησης. Να σας το πω με ένα απλό παράδειγμα. Εάν παραδείγματος χάρη μου πάρει εμένα 1,5, μου πάρει ένα λεπτό παραδείγματος χάρη την κιλοβατόρα, σας λέω εγώ, έτσι, αυτό το ένα λεπτό θα το δώσει στον καταναλωτή, υποτίθεται. Ο καταναλωτής όμως ουσιαστικά θα το επιστρέψει μέσω της επιδότησης, δηλαδή ουσιαστικά γίνεται ένα γαϊτανάκι, θα έλεγα, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αποτελεί μια, θα έλεγα, ορθή τιμολογιακή πολιτική. Από τη στιγμή που δεν έχουμε θεσμοθετήσει και δεν έχουμε ενεργοποιήσει κάποιον μόνιμο μηχανισμό ανάσχεσης υπερεσόδων, όπως έχουν κάνει τα κράτη της Αμερικής, mm-hmm. η Ισπανία και η Πορτογαλία, στα αυτά τα κράτη δεν δημιουργούνται υπερέσοδα, διότι υπάρχει πρόβλεψη, πρόνοια μηχανισμού αυτό που ενεργοποιείται αυτόματα όταν ξεπερνάει η τιμή του ρεύματος μία τιμή, ας πούμε, την οποία έχουμε... Κάτι νομίζω, τέτοιο πέτσι, δεν υπάρχει στην χώρα μας, κάτι τέτοιο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είναι ότι τα διαπιστώσαμε τώρα αυτές τις μέρες, αυτό ισχύει εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Καταρχήν έτσι παρένθεση για αυτό που λέω. Ναι, όχι, παρακαλώ, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ποιο είναι το ευμενές και ποιο είναι το δυσμενές σενάριο. Το ευμενές σενάριο είναι τα 13,5 λεπτά της ΔΕΗ να γίνουν 16-16,5 λεπτά, παραδείγματος χάρη, που σημαίνει θα απορροφήσει το 50% της αύξησης της χοντρικής. Το δυσμενές σενάριο είναι τα 13,5 λεπτά να γίνουν 18,5-19 λεπτά περίπου και να απορροφήσει όλο το ποσοστό της αύξησης της χοντρικής. Mm-hmm. Λοιπόν, διότι τότε σε αυτή την περίπτωση, εάν πάμε στα 19 λεπτά μείον το 1,5 λεπτό, καταλαβαίνετε τα 17,5 λεπτά θα τσούξουν πάρα πολύ. Βεβαίως. Θα είναι μεγάλη η διαφορά. Θα είναι εμφανέστατη η διαφορά. Έτσι. Βέβαια όλα αυτά, σας λέω, μένει να τα δούμε από 2 Αυγούστου.
που θα διαμορφωθεί το τιμολογιακό πεδίο των παρόχων και θα ξέρουμε με συγκεκριμένα πράγματα και, και το τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση και ποιο θα είναι και το ποσό της επιδότησης, έτσι. Και θα τα ξαναπούμε τότε για να δούμε τα ακριβή στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν. Φαντάζομαι θα πέσετε μέσα στις εκτιμήσεις σας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια. Ευχαριστώ.